Το στρατηγείο του Θερίσου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Επανάσταση του 1905 και τη σύγκρουση του Βενιζέλου με τον πρίγκιπα Γεώργιο, που δημιούργησε προϋποθέσεις για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, εγκαινιάστηκε χθες από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά από πολλές προσπάθειες για την αναστήλωσή του, το κτίριο πέρασε στην ιδιοκτησία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και με κύριο χορηγό την Κοσμοτέ αποκαταστάθηκε και παρουσιάζει μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας της Κρήτης. Σήμερα νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για το Θέρισο, μια σημαντική μέρα για την Κρήτη, καθώς αποδίδεται ανακαινισμένο το στρατηγείο του Βενιζέλου, μιας προσωπικότητας η οποία έχει σφραγίσει την πορεία όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας. Το στρατηγείο του Θερίσου είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας. Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε ότι έχουμε ευθύνη για να συμβάλλουμε και να υποστηρίξουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό της χώρας μας με κάθε τρόπο. Η έκθεση εκτείνεται στους δύο ορόφους του κτιρίου και περιλαμβάνει πρωτότυπο μουσιακό και αρχαιακό υλικό. Τα εκθέματα και τα τεκμήρια συντηρήθηκαν και επανεκτίθενται. Η μουσιακή έκθεση εμπλουτίστηκε σημαντικά με υλικό από το αρχείο του Ιδρύματος και πρόσφατες δωρεές. Στο ισόγειο του μουσείου δεσπόζουν οι αυθεντικοί σημαία λάβαρο της Επανάστασης με την αναγραφή Θέρισο 1905. Από εδώ ήρθε το μήνυμα, το πρώτο μήνυμα που εξαπολύθηκε σε όλη την Ελλάδα της Επανάστασης των Αγροτών και των Αστών. Από εδώ ξεκίνησε η κατάλυση του δεσποτισμού. Από εδώ ήρθε το μήνυμα του Ελευθερίου Βενιζέλου που διοχετεύθηκε σε όλη την Ελλάδα. Με ρίζες από το βαρύ πετροχανίων και προγόνους που συμμετείχαν στα γεγονότα της εποχής, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τζαμάς ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος για συμβολή στην αποκατάσταση του στρατηγείου του Θερίσου. Αυτό μου ενέπνευσε εμένα την αγάπη μου για την πατρίδα και για την Κρήτη. Ο Βενιζέλος αναμφισβήτητα είναι ένας από τους πιο κορυφαίους πρωθυπουργούς πολιτικούς που είχε η χώρα μας. Καθόρισε την Ελλάδα μας, τη διπλασίασε και θα είχε κάνει και πολλά περισσότερα για να δεν είχαν δημιουργηθεί διάφορα εμπόδια τα οποία ήταν πέρα από αυτόν. Εντός του 2020 πρόκειται να εγκατασταθούν στο μουσείο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με διαδραστικό περιεχόμενο για τους επισκέπτες στο πλαίσιο ενός έργου το οποίο εντάσσεται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα με χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης. Στην τελετή των εγγενείων το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαματάρης και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.